Θεωρώ ότι κοιτάξαμε την άλλη στα μάτια καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το πλάνο μας ακολουθήσαμε. Και νομίζω ότι παρά την απώλεια που ήταν σημαντική του καταλαβαίνει, ήταν μας η πιο πρώτη μας πόρη να είναι στο πρωτάθλημα και το προσπάθειο. Και παρά τα προβλήματα που έχουν όλη την εβδομάδα με το πλάνο, με το πλάνο, με τους τραυματισμούς και με το τσάραντε, πιστεύω ότι αναδεχθήκαμε στις επίγειες του παιδιού. Πιστεύω ότι αξίζαμε καλύτερα της τύχης. Ήταν πρόβλημα για μια ακόμα με αγωνιστική στο ελληνικό διάλογο, στο ελληνικό δικό μας. Μας πήρε 14 θετικά λιγόνα μας, όπως μας πήρε ο κορυφός 16 του και όσο και αν μπλοκάραμε την άλλη, μετέφερε σε επιθέσεις και μάλιστα καθοριστικές στο κρίσιμο σημείο έβαλε τα πούτια τους. Ένα φάουλ γκολ και ένα θετικό. Εκείνες οι φάσεις νομίζω στο 99 από το 18 έκριναν το παιχνίδι πιστεύω στο συμμετάδιο. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι αυτό που είπα και στα παιδιά ήταν πολύ ευχαριστημένος και περήφανος σε αυτούς για την προσπάθεια που κάνανε παρόλα τα προβλήματα και παρόλο ότι χάσαμε το παιχνίδι πολύ άδικα. Αξίζαμε την νίκη. Αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Και όμως δείξαμε χαρακτήρα και ήρθαμε εδώ και παίξαμε μια ομάδα και σε ένα τόσο μεγάλο και σε ένα επίπεδο τόσο ιστορικό. Για μια αναφόρτηση των ομάδων του παιχνίδια, θεωρώ ότι δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε καλό πρόσωπο, ήμασταν αγωνιστικοί και τους έδωσα συγχαρητήρια γιατί παρά τα προβλήματα ήμασταν ανταγωνιστικοί. Κοιτάμε μπροστά. Αυτό που είπα αντιμένο, πρέπει να έχουμε στόχο, πρέπει να έχουμε κίνητρο, να μην στεκόμαστε στο τι κάνουν οι άλλες ομάδες και ότι να πάμε την ομάδα γιατί είναι τιμή για όλους μας, να την πάμε όσο ψηλότερο.